Λοιπόν, παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα πάρα πολύ σημαντικό βίντεο που για ακόμη φορά θα δώσουμε πόνο. Οπότε, πριν ξεκινήσει το βίντεο, κάνε ένα like για να το ανεβάσει ο αλγόριθμος. Χτύπα τη συνδρομή, χτύπα και την καμπάνα να κάνει ding-dang-dong, ώστε να σου έρχονται όλες τις ειδοποιήσεις για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω. Και αν ενδιαφέρει για αθλητικά συμπληρώματα, αθλητικά ρούχα, gadget και άλλα πολλά, μπορεί να μπει στο site μου, στο dandek.gr. Όπου αυτή τη στιγμή τρέχουν προσφορές που φτάνουν μέχρι και 40% σε συγκεκριμένα πακέτα και με τον κωδικό Dandek έχεις επιπλέον 10% έκπτωση σε ό,τι αγοράσεις. Link για το site μου, για το προφίλ μου στο Instagram, για την ομάδα που έχουμε στο Facebook υπάρχει στην περιγραφή. Με αυτά και με αυτά, μάγκες μου, πάμε στην πρώτη ερώτηση που θα απαντήσουμε σήμερα. Ποια είναι τα δεδομένα και τα χαρακτηριστικά του νέου γένους και της νέας εποχής? Ουσιαστικά, για να το καταλάβετε πιο απλά, κάθε εποχή επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο τη συλλογικότητα του πλανήτη. Έτσι, δημιουργεί και εντελώς διαφορετικές ανάγκες στους ανθρώπους, εντελώς διαφορετικά θέλω και φέρνει ριζικές αλλαγές. Έχουμε ξαναμιλήσει για τη νέα εποχή πάρα πολύ αναλυτικά σε προηγούμενα βίντεο, αλλά θα δώσουμε επιπλέον στοιχεία τώρα. Το κύριο στοιχείο της νέας εποχής του υδροχώου είναι ότι είναι η εποχή της πληροφορίας. Και όπως βλέπετε, αυτό αρχίζει να κυριαρχεί παντού γύρω μας. Το ίντερνετ, για παράδειγμα, εξυπηρετεί καθαρά στη μεγαλύτερη ανάγκη του υδροχώου. Η εποχή του υδροχώου είναι ένα στάδιο πάνω από την εποχή του ιχθύ. Η εποχή του ιχθύ ήταν μια εποχή συναισθήματος, όπου κυριαρχούσε το συναίσθημα, κυριέρχησε το δόγμα στον των ανθρώπων, σε αντίθεση με την εποχή του υδροχώου, που κυριαρχεί σε μεγάλο βαθμό και θα κυριαρχήσει ακόμα πιο πολύ η ορθή λογική και η πρακτικότητα σε όλους τους τομείς. Αλλά δεν μένει μόνο στα επιφανειακά. Ο υδροχώος ευνοεί και την πνευματική εξέλιξη και την αναζήτηση σε όλους τους τομείς. Δεν βάζει περιορισμούς, δεν βάζει φραγμούς. Ένα άλλο κύριο στοιχείο του είναι ο φιλελευθερισμός, κάτι που βλέπετε ήδη να αναπτύσσεται σε μεγάλο βαθμό και θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, το να σέβεσαι και να αποδέχεσαι τον κάθε άνθρωπο με τις διαφορετικότητές του, με τις ιδιαιτερότητές του και με τις επιλογές του. Βασικά, θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα για να μην πλατιάζουμε. Αν μπορούσαμε να παρομοιάσουμε τον υδροχώο με έναν άνθρωπο, θα ήταν ένας πολύ φιλελεύθερος άνθρωπος, καθόλου δογματικός στο νου, που θα σεβότανε τις διαφορετικότητες οποιοδήποτε ανθρώπου και έξω, τα πιστεύω του. Ναι, μεν σέβεται την ελευθερία των απόψεων και θέλει ο κάθε άνθρωπος να εκφέρει τη γνώμη του, την άποψή του, να ακούγεται η οποιαδήποτε γνώμη και έξω. Παρ' όλα αυτά, θέλει να αναδεικνύεται η σωστή, η ορθή και η περιστατωμένη άποψη. Και όλο αυτό αναγκαστικά κάνει τους ανθρώπους να δίνουν μεγαλύτερη αξία στην ορθή, στην αληθινή πληροφορία. Αλλά για να φτάσουμε στην αλήθεια, στην αντικειμενικότητα και στην ορθότητα σε οποιονδήποτε τομέα, καταλαβαίνετε ότι πρώτα πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις. Και γενικότερα, η Μαρμένη, που και σε αυτήν κυμαίνονται οι εποχές του ζωδιακού κύκλου, έχει την τάση να φέρει μια ισορροπία σε όλα τα ακραία στοιχεία που μπορεί να εκδηλώνονται σε κάθε εποχή. Έχει την τάση λοιπόν η Μαρμένη σε κάθε εποχή να φέρνει αυτό που ήταν κάτω στην προηγούμενη εποχή πάνω στην νέα εποχή και να κατεβάζει κάτω στην νέα εποχή αυτό που ήταν πάνω στην προηγούμενη εποχή. Ένα πολύ απλό παράδειγμα είναι ότι η εποχή του ιχθύ, σε συνδυασμό με το σιδηρούν γένος, έφερε πάρα πολύ σκοταδισμό στο νου των ανθρώπων και όλο αυτό είχε πάρα πολλά παρατράγουδα. Όχι απλά δεν υπήρχε ελευθερία άποψης, στο μεσαίωνα σου απαγόρευαν και το να σκέφτεσαι, το να θέτεις ερωτήματα, το να φιλοσοφείς. Η Εκκλησία είχε απαγορεύσει όλα τα ελληνικά στοιχεία, όπως ήταν ο αθλητισμός, η φιλοσοφία, η τέχνη, το θέατρο, τα είχε απαγορεύσει καθώς τα είχε κατηγορήσει ως πράξεις του σατανά και του διαβόλου. Βλέπουμε όμως ότι από τότε που άρχισε να επηρεάζει τη γη ο υδροχώος, δηλαδή μετά από τον μεγάλο διαφωτισμό, όλα αυτά άρχισαν να παίρνουν το πάνω χέρι. Και βλέπετε που έχουν φτάσει στο σήμερα και τι κύρος έχουν στο σήμερα σε σχέση με τις δογματικές θρησκείες. Και δεν έχετε δει τίποτα ακόμα. Επίσης, η εποχή του ιχθύ, σε συνδυασμό ξαναλέω με του σιδηρού γένους, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο η εποχή, κυρίως το πιο σημαντικό είναι το γένος που οδηγεί αυτή την εποχή. Το κάθε γένος έχει εντελώς διαφορετικές ικανότητες, άρα μπορεί να αξιοποιήσει με εντελώς διαφορετικό τρόπο τα δεδομένα της εκάστοτε εποχής. Το σιδηρούν γένος, όπως έχουμε προαναφέρει και σε προηγούμενο βίντεο, ήταν το χειρότερο γένος με διαφορά όσον αφορά τις ικανότητες του ανθρώπου και όχι μόνο. Όπως και να έχει, τα γεγονότα της προηγούμενης εποχής μας έδειξαν ότι δεν σεβάστηκαν κανενός είδους διαφορετικότητας. Υπήρχε καθαρό δόγμα σε όλους τους τομείς. Ακολουθούμε μόνο τα λεγόμενα της Εκκλησίας. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Ο άντρας είναι ο άρχον του σπιτιού, βαράει τη γυναίκα, την κάνει ό,τι θέλει. Αν η γυναίκα σηκώσει ανάθημα και θέλει να ασκήσει κάποια επιστήμη ή το οτιδήποτε, τη βαπτίζουμε μάγισσα ότι υπηρετεί τον σατανά και την καίμε στην πυρά. Αν πιάσουμε κάποιον να είναι ομοφυλόφιλο, μια γυναίκα λεσβία, κατευθείαν στην πυρά. Θέλεις να είσαι ένας άνθρωπος με απελευθερωμένο νου που θα θέτει ερωτήματα και θα φτάσει στο σημείο να αμφισβητείς τα λεγόμενα της Εκκλησίας? Ιερά εξέταση και κατευθείαν στην πυρά. Και δεν έχουμε μόνο την πυρά στην επιλογή. Υπάρχουν και χιλιάδες άλλες. Τέλος πάντων, είναι πάμπολα αυτά που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε. Στην εποχή του ιχθύ δεν σεβόταν τη φύση, δεν σεβόταν τα ζώα,
τις γάτες, για παράδειγμα, τις είχε βαφτίσει η εκκλησία ως ένα ζώο που κατοικούν μέσα στα διαβόλια και θανάτουσαν εκατομμύρια γάτες. Μετά, φυσικά, όμως τους χτύπησε η πανούκλα, η χολέρα, γιατί δεν υπήρχαν γάτες να φάνε τα ποντίκια. Ήταν και πολύ λογικοί, όπως βλέπετε, αυτοί οι άνθρωποι. Όπως και να έχει, βλέπουμε ότι ό,τι διώκτηκε και καταπατήθηκε στην εποχή του ιχθύ, τώρα στην εποχή του υδροχώου παίρνει το πάνω χέρι. Θα πάρει τα ρέστα πίσω, φίλε. Τώρα, φίλε, όχι κάποιος να σκοτώσει γάτα ή κάποιο κατοικίδιο. Είδατε τι έγινε με έναν τυπά που κλώτησε μια γάτα. Και υπάρχει και αντίστοιχη δικαστική ποινή που φτάνει μέχρι και τα 10 ή και παραπάνω έτη, αν θανατώσει σκύλο ή γάτα. Και όσον αφορά τις επιλογές του ανθρώπου, που στην προηγούμενη εποχή όχι απλά κατακρινόντουσαν, έφταναν μέχρι σε σημείο θανατικής ποινής και αυτά συνέβαιναν μέχρι και λίγο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σκεφτείτε ότι μια μεγάλη διάνοια, ένας Άγγλος που ανακάλυψε τον υπολογιστή και με διαφεύγει το όνομά του, είχε βρει έναν τρόπο μέσω του πρώτου υπολογιστή που κατασκευάστηκε από άνθρωπο να αποκρυπτογραφούν τα μηνύματα που έστειλαν οι Ναζί με τους Ιάπωνες και τους Ιταλούς και έτσι ήξεραν που θα κάνουν επιθέσεις. Χωρίς αυτόν τον Άγγλο επιστήμονα δηλαδή, δεν ξέρουμε πόσα ακόμα χρόνια θα διαρκούσε ο πόλεμος και τι κατάληξη θα είχε. Και τέλος πάντων, αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο επιστήμονας που βοήθησε όλη την ανθρωπότητα με αυτόν τον τρόπο, αποδείχθηκε ότι ήταν ομοφυλόφιλος και καταδικάστηκε από τις αγγλικές αρχές με τις επιλογές, αν θυμάμαι καλά, ή να μπει φυλακή ή να ακολουθήσει μια θεραπεία ανδρογόνων, δηλαδή αναβολικών ουσιών, συνθετικής εξωγενής τεστοστερόνης εν ολίγης. Σκεφτείτε ότι ήταν τόσο χαζοί τότε που πίστευαν ότι ο λόγος που κάποιος ήταν ομοφυλόφιλος είναι ότι δεν έχει πολύ τεστοστερόνη και πίστευαν ότι αν του δώσουν εξωγενή τεστοστερόνη θα ξαναγίνει άντρας. Ενώ, όπως έχει αποδειχτεί στην πλειοψηφία των περιπτώσεων στο σήμερα, η ομοφυλοφιλία δεν είναι επιλογή, αλλά γεννιέσαι έτσι. Όπως και να έχει, βλέπετε ότι όσο πλησιάζουμε όλο και περισσότερο προς την εποχή του υδροχώου, όλα αυτά αναστρέφονται. Αυτό, παιδιά, όμως, που θα αλλάξει ριζικά τα δεδομένα της ανθρωπότητας, δεν είναι τόσο η εποχή του υδροχώου, όσο το νέο γένος που ήδη είναι εδώ, αν και σε μειοψηφία, σε πολύ μικρό αριθμό. Το κύριο στοιχείο του νέου γένους, λοιπόν, είναι η πνευματικότητα, ότι έχει πνευματικό χαρακτήρα. Είναι δηλαδή πάρα πολύ κοντά στις αξίες, στα ιδανικά, στις αρετές, στο να προσφέρεις, στο να συνεισφέρεις και κυρίως στην αλήθεια. Το νέο γένος λοιπόν έχει πάρα πολύ ανεβασμένες νοητικές και πνευματικές ικανότητες. Αυτή τη στιγμή, αυτοί που κυβερνάνε τον πλανήτη και είναι στην κορυφή της ιεραρχίας και γενικότερα όλες οι διοικήσεις των κρατών, δεν αντιπροσωπεύουν το νέο γένος. Αντιθέτως, προέρχονται όλοι από το γένος του σιδήρου και ουσιαστικά χρησιμοποιούν τα δεδομένα, τα εργαλεία της νέας εποχής, την τεχνολογία της νέας εποχής, που το μεγαλύτερο μέρος όλων των τεχνολογικών επιτευγμάτων προέρχεται από άτομα που αντιπροσωπεύουν το νέο γένος. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χειρίζονται όλα τα εργαλεία που έχει φέρει ήδη το νέο γένος, αυτοί που αντιπροσωπεύουν το σιδηρούν γένος, αυτοί που είναι από το προηγούμενο γένος. Και όπως έχουμε ξαναπεί, το γένος του σιδηρού είναι πολύ πιο δεμένο με την ύλη. Άρα, αυτοί τα χρησιμοποιούν καθαρά για να εξυπηρετήσουν υλιστικούς σκοπούς. Για να το καταλάβετε διαφορετικά, αν αυτή τη στιγμή κυβερνούσε τον πλανήτη άτομα από το έκτο γένος, από το νέο γένος, δεν θα υπήρχε ίχνος υλισμού στις κοινωνίες. Δεν θα υπήρχε αυτός ο αυθαίρετος καπιταλισμός που οδηγείται από το κέρδος. Αντιθέτως, θα υπήρχε ένας υγιής ανταγωνισμός που η κάθε εταιρεία θα ανταγωνιζόταν η μία την άλλη για να φέρει μεγαλύτερα κατορθώματα που θα συνεισφέρουν σε μεγαλύτερο βαθμό. Δεν θα το έκαναν για υλιστικούς σκοπούς. Ο λόγος που γίνονται πολέμοι και υπάρχει φτώχεια, νέχεια και άλλα πόσα κακά σε μεγάλο μέρος των κοινωνιών στο σήμερα είναι καθαρά επειδή αυτοί που κυβερνούν αντιπροσωπεύουν το προηγούμενο γένος και, όπως είχα ξαναναφέρει, αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους σαν φάρμες ζώων που κοιτάνε πώς θα τους εκμεταλλευτούν όσο περισσότερο γίνεται. Ένας επιστήμονας που αντιπροσωπεύει το νέο γένος και έχει απίστευτες νοητικές ικανότητες θα κοιτάξει, ας πούμε, στο κομμάτι του καυσίμου να φέρει μια νέα επαναστατική ανακάλυψη που θα ωφελήσει και την ανθρωπότητα αλλά και το περιβάλλον. Και σου λένε, αν εσύ για παράδειγμα μου φέρεις στην αγορά ένα κινητήρα για αυτοκίνητο εσωτερικής καύσης που να καίει υδρογόνο, τότε, ρε φίλε, ο απλός κοσμάκης θα έχει πάμφθινο καύσιμο. Θα καίει νερό για να μετακινείται. Και τότε φυσικά σου λένε όλοι αυτοί οι μπαμπόνιροι άνθρωποι που κυνηγάνε μόνο το υλικό κέρδος, δεν πρόκειται να βγάλουμε εμείς κάτι τέτοιο στην αγορά, γιατί δεν μπορούμε να το κοστολογήσουμε, άρα δεν θα έχουμε κανένα υλικό κέρδος από αυτό. Τέτοιες ανακαλύψεις που ευνοούν τη δωρεάν ενέργεια ή πολύ φθηνή ενέργεια έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Απλά πολλοί από αυτούς τους επιστήμονες είχαν ένα ανεξήγητο τέλος μετά την ανακάλυψή τους ή σε άλλες περιπτώσεις δεν τους αφήνουν να βγάλουν παρά έξω την εφεύρεσή τους, την ανακάλυψή τους. Και έχουμε ξανατονίσει και πιστεύω ότι είναι αυτονόητο ότι θαυματοποιεί όλη αυτή η δυνάστηση της ανθρωπότητας που κυριαρχούσαν την ανθρωπότητα καθ' όλη τη διάρκεια του σιδηρού γένους δεν νοιάζονται μόνο για το χρήμα. Ποτέ δεν ήταν το πρόβλημα για αυτούς να αποκτήσουν πολύ χρήμα, καθώς είναι μεγάλες διάνοιες και ταυτόχρονα παμπώνηροι. Το χρήμα όμως το χρειαζόντουσαν και το χρειάζονται για να έχουν εξουσία, γιατί αυτός είναι ο απότερος σκοπός τους. Και όλα αυτά που κάνουν στη σήμερον ημέρα,
και όλα αυτά που θέλουν να πετύχουν στο μέλλον, τα κάνουν περισσότερο για να έχουν έλεγχο πάνω στον κόσμο και όχι τόσο για να αποκτήσουν περισσότερο χρήμα. Ξαναλέμε, το χρήμα το έχουν. Και εφόσον κρατάνε τον έλεγχο, θα συνεχίσουν να έχουν και το χρήμα. Και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι εφόσον το νέο γένος φέρει όλη αυτή την ανεξαρτητοποίηση σε όλους τους τομείς, αυτοί θα χάσουν και τον έλεγχο γιατί θα είσαι ανεξάρτητος και δεν θα εξαρτιέσαι από αυτούς. Τώρα όμως, παιδιά, πρέπει να κατανοήσουμε ότι το νέο γένος έχει καθαρά πνευματικό χαρακτήρα. Και όσοι θέλουν να εξελιχθούν πραγματικά και να ανέβουν σε απίστευτα επίπεδα, θα πρέπει να ακολουθήσουν καθαρά τον πνευματικό δρόμο. Αυτό ήδη έχει ξεκινήσει να γίνεται τα τελευταία χρόνια που αφυπνίζεται πολλοί κόσμος. Θα δείτε όμως όσο περνάει ο καιρός θα είναι ακόμα πιο έντονο. Όλοι αυτοί που ακολουθούν τον πνευματικό τρόπο ζωής μέσω της φιλοσοφίας, μέσω της κάθαρσης, μέσω της φύσης και της εναρμόνισής τους με αυτήν, θα αρχίσουν να νιώθουν όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερη πληρότητα μέσα τους. Θα φτάσουν σε σημείο που αρκετοί ήδη το βιώνουν αυτό, που τίποτα υλικό δεν θα μπορεί να τους γεμίσει όσο θα τους γεμίζουν όλα αυτά τα πνευματικά. Η ψυχή τους θα διψάει μόνο για αυτά, γιατί μόνο εκεί πέρα θα βρίσκει την πληρότητα. Και όταν λέω υλικό, αναφέρομαι σε ένα άψυχο αντικείμενο. Γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε σαρκωμένοι στο επίπεδο της ύλης και όλα είναι υλικά. Απλά ένας άνθρωπος, ένα ζώο, ένα δέντρο, η φύση γενικότερα, δεν είναι άψυχα. Είναι μεν υλικά, αλλά όχι άψυχα. Όταν αναφερόμαστε σε κάποιον υλιστή, εννοούμε έναν άνθρωπο που αποζητά μόνο άψυχα υλικά αντικείμενα που δεν έχουν καμία απολύτως ουσία μέσα τους. Γενικότερα, ήδη οι δονήσεις της Γης αυξάνονται σε απίστευτο βαθμό, έρχονται νέες κοσμικές ενέργειες που επηρεάζουν όλο τον πλανήτη και όλη την ανθρωπότητα. Και όσο μπαίνουμε περισσότερο προς το νέο γένος και στη νέα εποχή, θα δείτε ότι όλα αυτά θα αλλάζουν και την βιολογία του ανθρώπου. Οι άνθρωποι στο νέο γένος, στο πνευματικό γένος, θα έχουν απίστευτες ικανότητες και μιλάμε για πνευματικές ικανότητες. Κάποιες από αυτές τις έχουν αποκτήσει πάρα πολλοί άνθρωποι τα τελευταία χρόνια που ακολουθούν αυτόν τον πνευματικό δρόμο. Το θέμα όμως είναι, για να μπορεί να λάβει κάποιος άνθρωπος όλη αυτή την αναβάθμιση, θα πρέπει να κυμαίνεται σε αντίστοιχα υψηλά πνευματικά επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει όλοι μας να δώσουμε πάρα πολύ έμφαση στο πώς μπορούμε να ελέγξουμε και εν τέλει να νικήσουμε την άλογη φύση μας. Δηλαδή, πρέπει να ρίξει ο καθένας προσωπικά εκεί έξω πάρα πολύ δουλειά με τον εαυτό του. Να καθαρίσει την ψυχή του από όλα τα μοιάσματα, από όλα αυτά που τον βαραίνουν και τον κρατάνε στα χαμηλότερα επίπεδα. Και αυτό, παιδιά, επιτυγχάνεται μόνο μέσω της δικαιοσύνης. Δυστυχώς, ο περισσότερος κόσμος εκεί έξω δεν γνωρίζει τη δικαιοσύνη, δεν έχει ιδέα τι είναι η δικαιοσύνη. Ξαναλέω, εξαπατάται από το συναίσθημα. Δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι πρέπει να καταργηθεί το συναίσθημά σας. Αυτό που τονίζω είναι ότι το συναίσθημα πρέπει να έχει ποιότητα. Λόγος που σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο που ξεκινήσαμε να μετράμε από το 0 είναι επειδή ο ιχθύς είναι το πρώτο ζώδιο του ζωδιακού κύκλου πηγαίνοντας δεξιόστροφα. Όλος ο ζωδιακός κύκλος, δηλαδή μια πλήρης περιστροφή της γης και από τα 12 ζώδια και από τις 12 εποχές, διαρκεί 26.000 χρόνια. Κάθε εποχή διαρκεί περίπου 2.160 χρόνια, τουλάχιστον τόσο λένε κάποιοι ότι διαρκεί η εποχή του ιχθύ με ακρίβεια. Το θέμα είναι ότι δεν γνωρίζουμε με απόλυτη ακρίβεια πότε ήταν το 0, γιατί το 0 τοποθετήθηκε πιο μετά, τοποθετήθηκε κάπου στο 300 μετά Χριστόν, δηλαδή μετά ιχθύ, όταν έγινε η σύνοδος της Νίκαιας και αποφάσισαν ότι πρέπει να δρεώσουν τον χριστιανισμό ως βασική θρησκεία. Καθώς ο χριστιανισμός εξυπηρετούσε 100% τις ανάγκες της εποχής του ιχθύ. Και γι' αυτό τον λόγο ταύτισαν και τον ιχθύ με το Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ. Οπότε το 0 τοποθετήθηκε τότε, όταν εδραιώθηκε η χριστιανική θρησκεία από τους Ρωμαίους. Αν το 0 ήταν πιο πριν, γιατί πολλοί το ταυτίζουν και με την εισβολή των Ρωμαίων στην Ελλάδα και με την κυριάρχηση των Ρωμαίων επί των Ελλήνων, που αυτό γενικά από το 150 κάτι, αν δεν κάνω λάθος, προηχθεί. Αν τέλος πάντων το 0, η έναρξη του ιχθύ ήταν τότε, αυτό σημαίνει ότι είμαστε πολύ πιο κοντά στην εποχή του υδροχώου και αντί για εδώ πέρα, είμαστε εδώ πέρα. Καθώς ο ιχθύς, όπως έχω ξαναπεί, διαρκεί περίπου 2.160 χρόνια. Οπότε αυτό που λένε όλοι σήμερα, προ Χριστού και μετά Χριστόν, είναι ουσιαστικά προ ιχθύ και μετά ιχθύ. Γιατί στο 0, στις 0 μοίρες, ξεκινάει η πρώτη εποχή του ζωδιακού κύκλου, ο ιχθύς, ή μάλλον οι ιχθύες. Να ξανατονίσουμε ότι η μετάβαση από μία εποχή στην άλλη δεν γίνεται απότομα. Υπάρχει μία μεταβατική περίοδος όπου επηρεάζουν τον πλανήτη και οι δύο εποχές. Για να το καταλάβετε πιο απλά, αυτή είναι η μετάβαση, συμβαίνει με ακριβώς τον ίδιο τρόπο που συμβαίνει και η μετάβαση στη φύση από τη μία εποχή στην άλλη. Οι τέσσερις εποχές στον πλανήτη μας είναι φθινόπωρο, χειμώνας, άνοιξη, καλοκαίρι. Η μετάβαση από τη μία εποχή στην άλλη δεν γίνεται απότομα. Για παράδειγμα, το φθινόπωρο όταν έρχεται αρχίζει και κερδίζει έδαφος σιγά σιγά. Δηλαδή δεν είναι ότι ξαφνικά
αρχίζουν όλα τα δέντρα να ρίχνουν τα φύλλα τους και τα σχετικά. Γίνεται προοδευτικά αυτό. Το ίδιο και από το φθινόπωρο στο χειμώνα, το ίδιο και από το χειμώνα στην άνοιξη που σταδιακά προοδευτικά αρχίζουν να ανθίζουν τα πάντα με το να μπει στην καρδιά της άνοιξης. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο αλλάζουν και αστρονομικές εποχές. Υπάρχει μια μεταβατική περίοδο. Και επειδή μιλάμε για πολύ μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, για παράδειγμα οι 4 εποχές είναι μέσα σε ένα χρόνο που διαρκεί 12 μήνες, αλλά εδώ πέρα οι 12 αστρονομικές εποχές είναι μέσα σε ένα μεγάλο έτος, έτσι λέγεται, The Great Year, μεγάλο έτος, που διαρκεί 26.000 χρόνια. Και η κάθε εποχή, σας είπα, είναι περίπου 2.160 χρόνια. Οπότε η μεταβατική περίοδος στις αστρονομικές εποχές είναι κάπου από 400 χρόνια μέχρι 200 χρόνια, ανάλογα με το πόσο μεγάλη είναι η κάθε εποχή. Γενικότερα, είναι δύσκολο να απολογίσεις τα έτη που διαρκεί κάθε εποχή, το κάθε ζώδιο. Γιατί έχει να κάνει με το πόσες μοίρες πιάνει ένα ζώδιο πάνω στο ζωδιακό κύκλο. Ουσιαστικά, για να το καταλάβετε πιο απλά, ένας κύκλος έχει 360 μοίρες. Και η περιστροφή του πόλου άξονα της Γης και από τα 12 ζώδια, δηλαδή και από τις 12 εποχές, είναι 360 μοίρες. Κάνει έναν ολόκληρο δεξιόστροφο κύκλο, ο πόλος άξονας της Γης και από τα 12 ζώδια. Το κάθε ζώδιο υπολογίζεται περίπου ότι καταλαμβάνει μια περιοχή του ουρανού κάπου στις 30 μοίρες. Άλλα περισσότερο, άλλα λιγότερο. Κάποια ζώδια όπως ο Κρυός μπορεί να πιάνει 28 μοίρες. Κάποια άλλα μεγάλα ζώδια μπορεί να πιάνουν 32-33 μοίρες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολο να τα υπολογίσουμε με ακρίβεια στο σήμερα, καθώς οι αστροφυσικοί του σήμερα και οι αστρονόμοι αντιμετωπίζουν την αστρολογία ως μια ψευδοεπιστήμη και δεν ασχολούνται σοβαρά με αυτά. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν υπολογιστές για όλα αυτά και ο μηχανισμός των αντικειθήρων συγκεκριμένα που βρέθηκε έκανε και αυτή τη δουλειά. Υπολόγιζε τις μοίρες για κάθε εποχή και πώς άλλα. Έκανε πάρα πολλούς υπολογισμούς. Βασικά, ο μηχανισμός των αντικειθήρων είναι ένα αριστούργημα από μόνο του. Έχουν πάθει την πλάκα τους όλοι οι σημερινοί επιστήμονες. Δεν μπορούν να καταλάβουν πραγματικά πώς οι αρχαίοι Έλληνες κατάφεραν να κάνουν κάτι τέτοιο. Και είναι σίγουροι οι επιστήμονες του σήμερα που έχουν ασχοληθεί με τον μηχανισμό των αντικειθήρων ότι δεν είχαν στην κατοχή τους μόνο αυτόν τον αρχαίο υπολογιστή. Δηλαδή, υπολογίζεται ότι κάτω εκεί στο Αιγαίο, σε πόσα ναυάγια που υπήρχαν στον αρχαίο κόσμο, υπάρχουν άλλοι πόσοι τέτοιοι υπολογιστές που μπορούν να κάνουν και εντελώς διαφορετική δουλειά. Δηλαδή, μιλάμε για έναν υπολογιστή που έκανε προβλέψεις και έβγαζε αποτελέσματα με απίστευτη ακρίβεια. Και αυτό παίζει να μην ήταν τίποτα σε σχέση με την τεχνολογία που κατήχαν οι αρχαίοι Έλληνες. Ξαναλέμε, σε κάθε εποχή αναπτύσσεται και εντελώς διαφορετική τεχνολογία. Δηλαδή, η τεχνολογία σου σήμερα που έχει να κάνει με τον υδροχό, με όλες τις επιρροές που φέρνει ο υδροχός, δεν χρειαζόταν στην εποχή του κρύου, δεν εξυπηρετούσε κάτι. Στην εποχή του κρύου είχαν άλλες ανάγκες, έτσι λοιπόν είχαν άλλο είδους τεχνολογία. Η τεχνολογία που έχουμε στο σήμερα έχει να κάνει καθαρά με τον υδροχό. Καθώς ο υδροχός, σας έχω ξαναπεί, ότι άρχισε να επηρεάζει τη γη κάπου στο 1700 κάτι. Τότε ξεκίνησε και η μεταβατική περίοδο από τον ιχθύ στον υδροχό. Λίγο πιο μετά έγινε και η βιομηχανική επανάσταση που έφερε όλη αυτή την τεχνολογία που έχουμε σήμερα και ξαναλέω, δεν έχετε δει τίποτα. Η τεχνολογία που θα υπάρχει στο μεσαίωνα του υδροχού δεν μπορεί να προβλεφτεί αυτή τη στιγμή ούτε με ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Μπορείτε να δείτε ένα ντοκιμαντέρ του BBC που μιλάει για το μηχανισμό των αντικειθήρων και λένε ξεκάθαρα οι επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί με αυτό το μηχανισμό ότι τους φαίνεται περίεργο πώς οι Έλληνες, ενώ είχαν τόσο υψηλή νόηση, είχαν τόσο απίστευτες γνώσεις, ήταν τόσο μεγάλες διάνοιες και έφτιαχναν ένα τέτοιο αριστούργημα όπως ο μηχανισμός των αντικειθήρων. Τους φαίνεται λοιπόν περίεργο πώς τότε δεν κατάφεραν να φτάσουν στην βιομηχανική επανάσταση. Γιατί λένε ότι αν το έκαναν τότε, 300 χρόνια μετά θα είχαν πάει στο φεγγάρι. Και τώρα θα ήμασταν αλλού για αλλού. Αλλά αυτό που για μένα δεν μπορούν να καταλάβουν αυτοί οι επιστήμονες είναι ότι κάθε εποχή επηρεάζει τους ανθρώπους με εντελώς διαφορετικό τρόπο και δημιουργεί εντελώς διαφορετικές ανάγκες. Και τα δεδομένα του ιχθύ ήταν αυτά που ευνόησαν τη βιομηχανική επανάσταση, καθώς ο ιχθύς έφερε δόγμα. Κάτι που έκανε το δόγμα της εποχής του ιχθύ είναι να φέρει μια σταθερότητα. Μια σταθερότητα που δεν υπήρχε στον αρχαίο κόσμο. Καθώς στην εποχή του κρύου γινόταν συνεχώς διαμάχες, γινόταν συνεχώς μεταβολές, όλα άλλαζαν. Δεν έμενε τίποτα σταθερό. Δηλαδή, αυτοκρατορίες ξεπεταγόταν από εδώ πέρα, έφευταν μέχρι την άλλη άκρη, μετά διαλυόταν, έσπαγαν σε κομμάτια, μετά έρχονταν άλλη αυτοκρατορία από εδώ. Γινόταν όλη την ώρα αυτό το πράγμα. Ενώ η εποχή του ιχθύ με τις δογματικές αντιλήψεις έφερε μια σταθερότητα, έφερε αυτό το πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια και ευνόησε πολύ την αγροτική πρόοδο. Έτσι λοιπόν, λύθηκαν πολλά προβλήματα που είχαν να κάνουν με τη σύντηση των ανθρώπων και ήρθε ένα έφορο έδαφος, ένα σταθερό ας πούμε έδαφος για να επέλθει η βιομηχανική επανάσταση μετά τον μεγάλο διαφωτισμό αφού άρχισε ο υδροχός να επηρεάζει τη γη. Και ξαναλέω, επειδή ο Κρυός είναι ζώδιο του Πυρός που το πύρι είναι το ανώτερο στοιχείο, οι αρχαίοι Έλληνες τότε ήταν πολύ πιο κοντά στο θείο, πολύ πιο κοντά στις ανώτερες ιδέες. Έτσι έκαναν ένα πράξη εδώ στην ύλη, ουσιαστικά έφεραν
θεϊκές ιδέες, θεϊκές καταστάσεις εδώ πέρα στην ύλη. Γι' αυτό το λόγο δημιουργούσαν όλα αυτά τα αριστούργηματα κάλους, είχαν αυτούς τους ναούς, είχαν όλα αυτά που προκαλούσαν τόσο μεγάλο δέος και κινόταν συνέχεια προς το να γίνονται καλύτεροι, προς το ανώτερο και τα σχετικά. Και ουσιαστικά η τεχνολογία που είχαν είχε περισσότερο μυσταγωγικό χαρακτήρα, δηλαδή μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό από το σήμερα, ενώ η τεχνολογία του σήμερα έχει καθαρά πρακτικό χαρακτήρα. Δηλαδή το πώς θα λύσουμε το βιοποριστικό μας, δηλαδή να υπάρχει φαγητό για όλους, τεχνολογία που ευνοεί πάρα πολύ την επικοινωνία σε όλους τους τομείς, γιατί ένα βασικό στοιχείο του υδροχώου είναι η επικοινωνία. Σε πρώτη φάση ήταν το τηλέφωνο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, τώρα ίντερνετ που το πάει σε εντελώς άλλο level. Κινούμαστε όμως περισσότερο πρακτικά, okay? Δεν κινούμαστε τόσο προς την ουσία. Οπότε προοδευτικά από το 0 που ήταν κάπου εδώ πέρα, ο κρύος άρχισε να σβήνει. Άρχισε το υγρό συνέστημα του ιχθύ να σβήνει το πυρ του κρύου. Έτσι λοιπόν ο ιχθύς καταπάτησε και έσβησε με το υγρό συνέστημά του όλο το πυρ του αρχαίου κόσμου. Και στο ζενήθου, στο μεσαίωνα δηλαδή, στη μέση εποχή του ιχθύ, είχε την πλήρη ισχύ στο νου των ανθρώπων. Κανένας δεν μπορούσε να αμφισβητήσει τα λεγόμενα της Εκκλησίας που αντιπροσώπευαν τα πρέπει και τα θέλω του ιχθύ. Και όλο αυτό το υγρό συνέστημα του ιχθύ σας έχω ξαναπεί ότι φέρνει ακραίες δογματικές αντιλήψεις. Ο χριστιανισμός και ο μουσουλμανισμός σας έχω ξαναπεί ότι είναι τα μεγαλύτερα θρέματα της εποχής του ιχθύ. Ο χριστιανισμός συγκεκριμένα βαφτίζει οτιδήποτε αντίθετο στην ιδεολογία του ως του διαβόλου, ως του σατανά. Και αυτό οι χριστιανοί το κάνουν ακόμα και σήμερα, που δέχονται αρκετές επιρροές του υδροχώου και τους έχουν λογικεύσει αρκετά. Δηλαδή δεν συγκρίνονται οι σημερινοί χριστιανοί με τους χριστιανούς του μεσαίωνα. Καμία σχέση. Στον αρχαίο κόσμο, για παράδειγμα, σας είχα ξαναπεί ότι δεν είχε γίνει ούτε ένας θρησκευτικός πόλεμος. Δεν τους ένοιαζε το τι ιδέες κουβαλούσε ο καθένας ή τι πρέσβευε και τι πίστευε ο καθένας. Οι πόλεμοι τότε γινόταν καθαρά για κυριαρχικά συμφέροντα και για άλλους λόγους, όπως το ότι πολλοί πολεμιστές εκείνης εποχής και ηγέτες επιδίωκαν τη δόξα, να πετύχουν έτσι θαυμαστά έργα, να κάνουν απίστευτα κατορθώματα. Δηλαδή δεν υπήρχε καθόλου ιδεολογία να σου επιβάλλω τα πιστεύω μου. Και ζωντανό παράδειγμα αυτού είναι η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τα έχουμε πει και σε προηγούμενο βίντεο. Όπως και να έχει, ο ιχθύς δεν έφερε μόνο θρησκευτικά δόγματα, έφερε κάθε είδους δόγμα, ακόμα και πόσα κινήματα που βγήκαν ή δέστε ότι έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που αυτό είναι μια άλλη τεράστια κουβέντα. Έφερε αυτόν τον ακραίο δογματισμό στο νου των ανθρώπων ότι μόνο αυτό που λέω εγώ πρέπει να ισχύει και όλα τα άλλα πρέπει να εξαφανιστούν. Και αυτό το έβλεπες να εκδηλώνεται συνεχώς με πάμπολους τρόπους καθ' όλη τη διάρκεια της εποχής του ιχθύ. Όπως και να έχει, ξανατονίζω και επιθυμίζω ότι ζούμε σε ένα διτό κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι το κάθε τι έχει και τις δύο πλευρές του νομίσματος. Κάθε ζώδιο, κάθε εποχή έχει και τα θετικά της και τα αρνητικά της και υπάγεται στην ημαρμένη. Μπορεί ναι μεν να έχει αυτή την δογματική αντίληψη των νου των ανθρώπων που έφερε πολύ μεγάλο σκοταδισμό, αλλά έχει και τα θετικά της που είναι όλα αυτά που πρεσβεύει ο λόγος του Ιησού Χριστού. Που κάνουν έναν άνθρωπο απλό και αυτό ακριβώς πρέσβευε η εποχή του ιχθύ. Μην σκέφτεσαι, μην διαλογίζεσαι, μην ασχολείσαι με πράγματα που έχουν να κάνουν με την νόηση. Συνέστημα, πίστη στον Ιησού Χριστό και στο λόγο του. Δεν βλέπεις ότι αυτός ο λόγος της αγάπης σε κάνει καλύτερο άνθρωπο, πιο πνευματικό άνθρωπο. Μην τα πολύ σκέφτεσαι τα πράγματα, μην ζαλίσεις το κεφάλι σου. Όλα αυτά είναι του διαβόλου. Αυτή την απλότητα έφερε ο ιχθύς με πάρα πολύ δόση συναισθήματος, καθώς έθεσε ως ανώτατη αρετή την ταπείνωση, το να ζητάς συγχώρεση για τις αμαρτίες σου. Τέρμα δογματικές αντιλήψεις ότι ο άντρας άρχει μες στο σπίτι και αν δεν τον ακούει η γυναίκα, αν δεν υπακούς τον άντρα, πέντε ξυφάπες για να ισιώσει. Και η γυναίκα φυσικά με τη δογματική σκοταδική αντίληψη του ιχθύ δεν είναι ικανή για τίποτα. Πρέπει μόνο να είναι στο σπίτι, να κάνει τις δουλειές του σπιτιού. Δεν πρέπει για κανέναν λόγο να ασχοληθεί με κάποια επιστήμη ή να, ξέρω εγώ, κυνηγήσει να κάνει κάτι δικό της. Όχι, απλά θα υπακούει τον άντρα και μόκο. Και μάγκες αυτά δεν συνέβαιναν μόνο στο μεσαίωνα. Σε καμία των περιπτώσεων, αυτά σταμάτησαν πριν λίγα χρόνια. Είχα διαβάσει την ιστορία του χωριού μου, που είμαι από το χωριό Βερδικούσα, εδώ πέρα στη Θεσσαλία. Πολύ ωραίο χωριό πάνω στα βουνά, μέσα στη φύση. Όπως και να έχετε διαβάσει την ιστορία του και έλεγε πριν 80-100 χρόνια το πολύ, ότι οι πατεράδες έβγαζαν τις κόρες τους που ήταν πάνω από 15 χρόνια στην πλατεία, τις έστειναν στη σειρά και περνούσαν άντρες, τις έβλεπαν και σ' όποια του γυάλιζε το μάτι του κάθε άντρα, τη ζητούσε από τον πατέρα της και ο πατέρας της του την έδινε εφόσον αυτός είχε καλή πρίκα, είχε λεφτά. Δηλαδή ο πατέρας διάλεγε και ποιον άντρα θα πάρει η κόρη του. Αυτή δεν είχε άποψη, δεν είχε επιλογή.
Και αυτό συνέβαινε καθ' όλη τη διάρκεια της εποχής του Ιχθύ. Συγκεκριμένα η Χριστιανική Εκκλησία, και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τους Καθολικούς. Αυτά τα πίστευαν και οι Ορθόδοξοι, οκ. Okay? Μέχρι το 1500 έλεγαν ότι η γυναίκα δεν έχει ψυχή. Δηλαδή με το να λες ότι η γυναίκα δεν έχει καν ψυχή, είναι σαν να λες ότι είναι κάτι πολύ υποδιέστερο του άντρα. Ο αδεσμός του Ιχθύ δεν έφερνε στους ανθρώπους και κανένα ενδιαφέρον για τον αρχαίο κόσμο. Δηλαδή η αρχαιολογία σαν επιστήμη μαζί με πόσες άλλες επιστήμες που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια είναι καθαρά υδροχοϊκές. Γενικότερα ο υδροχός σαν ζώδιο δείχνει πάρα πολύ ενδιαφέρον για τον αρχαίο κόσμο και για το μέλλον. Και γι' αυτό το λόγο βλέπεις ότι τώρα που κυριαρχεί παντού υδροχός υπάρχει αυτό το απίστευτο ενδιαφέρον από όλους στο να μάθουν τι συνέβαινε στον αρχαίο κόσμο. Και τους νοιάζει και πάρα πολύ το μέλλον. Γι' αυτό βλέπεις ότι βγαίνουν πόσες ταινίες επιστημονικής φαντασίας που προσπαθούν να προβλέψουν το μέλλον. Όλο αυτό το ενδιαφέρον για τον αρχαίο κόσμο και για το μέλλον τέλος πάντων το έφερε ο υδροχός. Δεν υπήρχε καθόλου στον Ιχθύ. Και φαίνεται ότι όλες οι ανασκαφές ξεκίνησαν μετά το 1800, δηλαδή μετά από τις πρώτες επιρροές του υδροχώου. Πιο πριν ένας χριστιανός, ένας δογματικός άνθρωπος της εποχής του Ιχθύ, δεν τον ένοιαζε το τι ρόλο βαράνε και τα αρχαία. Δηλαδή μπορεί να τα έβλεπε και δεν του κυγόταν καρφί, έλεγε πέτρες που αντιπροσωπεύουν τις παγανιστικές θρησκείες και τα διαβόλια. Δηλαδή ξέρουμε ότι οι χριστιανοί κατέστρεψαν πάνω από 3.000 αρχαίους ελληνικούς ναούς, πάνω από 200.000 αρχαία ελληνικά αγάλματα, τα διέλυσαν πάνω από τους περισσότερους αρχαίους ναούς, έκτισαν εκκλησίες και μπορεί πολλοί να έμειναν κιόλας πάνω σε αρχαία ερείπια, σε αρχαίους ναούς, οτιδήποτε, να έχει όλο στο σπίτι του ρε φίλε. Εδώ σκεφτείτε ότι είχε χτιστεί η εκκλησία της Παναγίας μέσα στον Παρθενώνα, εντελώς τυχαία. Η Παναγία είναι μια Παρθένος θεά. Η Αθηνά επίσης είναι μια Παρθένος θεά. Επίσης η Αθηνά στον αρχαίο κόσμο είχε πάρα πολλούς τίτλους, ακριβώς όπως έχει σήμερα η Παναγία. Πώς λέμε Παναγία Αναξιώτισσα, Παναγία Γοργοϋπήκος και άλλα πόσα ονόματα που έχει η Παναγία, το ίδιο ακριβώς συνέβαινε και με την Αθηνά. Και εντελώς τυχαία πάλι η Αθηνά στον αρχαίο κόσμο γιόρταζε το 15 Αύγουστο, εντελώς τυχαία πάλι. Και η Παναγία γιορτάζει το 15 Αύγουστο. Όλα αυτά είναι τυχαία. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εποχής του Ιχθύ δεν υπήρχε κανένα απολύτως ενδιαφέρον στους ανθρώπους για τον αρχαίο κόσμο. Κανένα απολύτως. Έβλεπαν τα αρχαία και τα θεωρούσαν κάτι κακό, κάτι διαβολικό, κάτι σατανικό. Και όχι απλά δεν τους ένοιαζε να μάθουν την ιστορία του αρχαίου κόσμου, να κάνουν ένα σκαφές. Αντιθέτως τα διέλυαν. Τα έσπαγαν τα διέλυαν και έλεγαν Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά. Και αυτό, παιδιά, δεν συνέβαινε μόνο στην Ελλάδα ή δεν ήταν μόνο θέμα των χριστιανών. Συνέβαινε καθ' όλη τη διάρκεια της εποχής του Ιχθύ. Δηλαδή, πραγματικά, ακόμα και στην Αίγυπτο, οι τύποι έβλεπαν τις πυραμίδες που ήταν σχεδόν θαμμένες από την άμμο, όπως και η Σφίγγα, πες να ήταν το μισό κεφάλι απ' έξω. Και δεν τους ένοιαζε να τα ξεθάψουν όλα αυτά. Δεν υπήρχε κανένα απολύτως ενδιαφέρον. Νομίζω ότι πάνω στη Σφίγγα είχαν χτίσει και ένα σπίτι, είχαν κάνει κάτι παράγκης, ξέρω εγώ, και έμειναν εκεί πέρα κάποιοι βοσκοί. Μιλάμε ό,τι να είναι. Ένας από τους μεγαλύτερους πρεσβευτές του Ιχθύ ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος, καθώς ήταν αυτός που εδραίωσε και τον χριστιανισμό. Δηλαδή, από αυτόν ξεκίνησαν όλα. Συγκεκριμένα ο Μέγας Κωνσταντίνος. Με τον Μέγα Θεοδόσιο στη συνέχεια επέβαλαν τον χριστιανισμό δια της βίας. Καθώς από τον Μέγα Θεοδόσιο συγκεκριμένα ξεκίνησαν και όλα τα αυτοκρατορικά διατάγματα που έλεγαν ή θα βαφτιστείς ή θα γίνεις χριστιανός ή θα έχεις περιορισμούς. Σε πρώτη φάση οι περιορισμοί ήταν να σου παίρνουν δικαιώματα. Δεν είχες ίσα δικαιώματα με τους βαφτισμένους. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι αυτό. Στη συνέχεια, αν εσύ επέμενες και δεν ήθελες να βαφτιστείς, σου έπαιρναν την περιουσία, μετά σε έβγαζαν από τις πόλεις. Στη συνέχεια, παιδιά, φτιάχτηκαν μέχρι και στρατόπεδα συγκέντρωσης. Το πρώτο στρατόπεδο συγκέντρωσης συγκεκριμένα που γνωρίζουμε στην καταγεγραμμένη ιστορία ήταν στη Σχηθόπολη, σε μια πόλη έξω από την Ιερουσαλήμ, όπου πήγαιναν εκεί πέρα χιλιάδες Έλληνες και όχι μόνο, δηλαδή από όλη την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έπαιρναν κόσμο που δεν ήθελαν να βαφτιστούν, που δεν ήθελαν να δεχτούν τον χριστιανισμό, τους πήγαιναν εκεί πέρα και τους έκαναν βασανιστήρια και όλη αυτή η παράνοια εννοείται συνέχισε, διωγγώθηκε και έφτασε σε ακραία επίπεδα στο Μεσαίωνα, που ήταν το ζενίθ της εποχής του Ιχθύ. Εκεί πέρα κυριάρχησε το πλήρες δόγμα. Δεν τολμούσε κανένας να αμφισβητήσει τα λεγόμενα της Εκκλησίας. Αν το έκανε αυτό, η ποινή ήταν θάνατος. Και δυστυχώς, παιδιά, δεν έχουμε απαλλαγεί ακόμα και σήμερα από αυτό το υγρό συνέστημα του Ιχθύ. Γιατί σας έχω ξαναπεί ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα η εποχή του Ιχθύ. Τώρα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Ότι ο σκοταδισμός που επήλθε στην εποχή του Ιχθύ δεν έχει να κάνει μόνο με την εποχή του Ιχθύ, αλλά κυρίως με το συνδυασμό της εποχής του Ιχθύ και του σιδηρούν γένους. Το γένος του σιδήρου ουσιαστικά ξεκινάει μετά τη λήξη του Τροϊκού Πολέμου. Και εκεί έρχεται και μεγάλη πτώση στην ανθρωπότητα. Γι' αυτό βλέπουμε και στην εποχή του κρυού, που είναι ουσιαστικά όλος ο αρχαίος κόσμος που γνωρίζει την ιστορία,
ότι υπήρχε δουλεία, ηλισμός, απίστευτο θέλω για εξουσία πάνω σε άλλους και πολλές διαμάχες. Λίγες ήταν οι εξαιρέσεις που πρέσβευαν το φως και την αλήθεια και στην εποχή του κρύου. Και όλοι αυτοί διώχθηκαν από τους δεσμότες του σιδηρούν γένους. Μεγάλο παράδειγμα αυτού είναι ο Σοκράτης. Αλλά σίγουρα ο κρυός έφερε πολύ καλύτερες επιρροές στο νου των ανθρώπων, γιατί είναι πυρ και ευνοεί το νου, ενώ ο ιχθύς είναι είδωρ και ευνοεί το συνέστημα. Έτσι τον κρυό οι άνθρωποι μπορούσαν να προσεγγίσουν πολύ πιο εύκολα τις ιδέες ανωτέρας ποιότητος. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι κύριο ρόλο για το πώς εξελίσσεται η ανθρωπότητα παίζουν τα γένη και όχι οι εποχές, γιατί όλα έχουν να κάνουν με το πώς το κάθε γένος είναι ικανό να διαχειριστεί τα δεδομένα της εκάστοτε εποχής. Ανάλογα με την ποιότητα που έχει το κάθε γένος, θα διαχειριστεί τα δεδομένα που φέρνει κάθε εποχή ή καλύτερα ή χειρότερα. Το νέο γένος που είναι ήδη εδώ θα φέρει ανεξαρτητοποίηση σε όλους τους τομείς μέσω των τεχνολογικών επιτευγμάτων. Με όλα αυτά που θα φέρει στο μέλλον λοιπόν, δεν θα χρειάζεται ο άνθρωπος να δουλεύει για να επιβιώσει και θα είναι πολύ πιο εύκολο να στραφεί προς τη φιλοσοφία και τα πνευματικά. Όλες οι δουλειές που θα κάνουν οι άνθρωποι δεν θα είναι δουλειές, δηλαδή δεν θα έχουν κανένα στοιχείο δουλείας, θα έχουν σαν εργασία αυτό που αγαπούν, αυτό που επιθυμούν και θα δημιουργούν. Όλες τις υπόλοιπες δουλειές που ένας δημιουργικός άνθρωπος θα θεωρούσε αγκαρίες θα τις αναλάβουν τα ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη. Τα δεδομένα του σιδηρούν γένους ήταν φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο, όπου έπρεπε να δουλέψεις πάρα πολύ σκληρά μόνο για να επιβιώσεις. Και ήταν πάρα πολύ λίγες οι ψυχές που ξεχώριζαν στο σιδηρούν γένους και πετύχαιναν απίστευτα κατορθώματα. Αλλά όπως ανέφερα και προηγουμένως, αυτή τη στιγμή δεν κυβερνούν τον πλανήτη άνθρωποι του νέου γένους, αλλά του σιδηρούν. Και χρησιμοποιούν όλη την τεχνολογία και όλα τα επιτεύγματα που φέρουν τα μυαλά του νέου γένους για να κάνουν ό,τι έκαναν και στις προηγούμενες εποχές. Να ελέγχουν και να περιορίζουν την ελευθερία των ανθρώπων ώστε να επωφελούνται από αυτούς και ταυτόχρονα να αποτρέπουν την πνευματική τους ανέλυξη. Αλλά πιστεύω ότι με όλα αυτά που λέω τόση ώρα κατανοείται ότι είναι νομοτελειακό να αναλάβει την ιεραρχία το νέο γένος. Κάτι που θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Το θέμα όμως είναι ότι δεν θα ακολουθήσουν το νέο γένος όλες οι ψυχές. Οι ληστές θα ακολουθήσουν την πορεία του σιδηρού και θα φανιστούν μαζί με αυτό. Ενώ οι πνευματικοί άνθρωποι θα ακολουθήσουν το νέο γένος και θα ανεληχθούν μαζί με αυτό.